Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στη δική σας εκπομπή. Η εκπομπή που εγκαινιάζει τις συνεντεύξεις εδώ στο στούντιο, καθώς την Πέμπτη είχαμε την Βασίλισσα Όλγα. Εγκαινιάζει λοιπόν την εκπομπή της ζωντανή εδώ μέσα από το στούντιο με τον βουλευτή πλέον της Νέας Δημοκρατίας στην Δωδεκάνησο, τον κύριο Γιάννη Παπά, ο οποίος ήρθε εδώ στο νησί μας. Ήταν παρόν στις εκδηλώσεις για τη βήθηση του Βασίλισσα Όλγα. Όπως είναι, πρέπει να το πούμε, γιατί κάποιες στιγμές, τώρα δεν είναι προεκλογικός αγώνας, δεν φοβόμαστε όμως παρεξηγούμε σε αυτό που λέμε. Έχει δώσει το παρόν σε αυτούς τους πρώτους μήνες αρκετές φορές στο νησί μας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείψει και από την πολύ σημαντική αυτή στιγμή. Στο περιθώριο λοιπόν αυτής της επίσκεψης, εμείς τον υφαρπάξαμε από τους φίλους και από τη δουλειά που έχει να κάνει, που από ό,τι θα ακούσετε είναι πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει στο νησί μας, για να κάνουμε μια συνέντευξη στην οποία έχω την εντύπωση και θα ενημερωθούμε και θα ενημερωθείτε και θα ανταλλάξουμε απόψεις για να δούμε τι γίνεται σε πολλά και πολύ κέρια θέματα που καίνε το νησί μας, που καίνε τη χώρα μας. Κύριε Παπά, πήγα να πω υποψήφιος, αλλά πλέον πρέπει να το συνηθίσουμε. Συνεχίζουμε να είμαστε. Μαχόμαστε καθημερινά. Κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του δεξιανικού λαού και των φίλων και το που με κατοικούν στα νησιά μας. Καθημερινά δίνουμε μάχες, κρινόμαστε για αυτές. Μας αρέσει, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαστε με την πολιτική, γιατί πάντα πιστεύαμε ότι πρέπει και θέλω εγώ προσωπικά και πρέπει να προσφέρουμε στα νησιά μας και στην κοινωνία και στους κατοίκους των νησιών μας, γιατί ειλικρινά είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω πραγματικά. Υπάρχει μια αγάπη που είναι πραγματική για τον τόπο μας, για τα νησιά μας, η οποία θέλησε από το DNA, θέλησε από την οικογένεια, θέλησε από όλους τους φίλους που σε κάθε νησί αναβοσβήνουν σαν φωτάκια ελπίδας όλοι αυτοί και ζητάνε να είσαι κοντά τους, να τους στηρίζεις, να τους βοηθάς, να τρέχεις μαζί τους. Θέλεις από το ότι είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είμαι δυναμικός δραστήριος, είμαι στο επιχειρήν πάρα πολλά χρόνια, είμαι στον ιδιωτικό τομέα πάνω από 25 χρόνια και προσφέρω και δημιουργώ. Θέλεις όλα αυτά μαζί. Θέλεις γοητεία της Λέρου που βλέπουμε πίσω στην εικόνα, εδώ από πίσω μας το κάστρο, η Παναγιά και από εκεί το Αγία Μαρίνα. Θέλεις όλα τα νησιά στο σύνολό τους. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν για μας μια τρομερή ενέργεια, γιατί δεν σας κρύβω, όπως είπατε πριν πολύ έτσι ειλικρινά, πριν από μια εβδομάδα πάλι εδώ ήμουνα, στο πρώτο κουδούνισμα, έρχεται να το κάνω, στον νηπιαγωγείο, στο πρώτο δημοτικό, στο πρώτο νηπιαγωγείο, συγγνώμη, στο Λακί της Λέρου, μαζί με τον υπουργό, την κυρία Κερμαίου και τους συναδέλφους μου και τοπικούς φορείς από την πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ζήσαμε και χαρήκαμε. Θα σας έλεγα, συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί στο πρόσωπο αυτών των παιδιών έβλεπα το πρόσωπο των δικών μου παιδιών, που την ίδια ώρα ήταν στα δικά τους προάβλια των σχολείων τους για το κουδούνισμα το δικό τους το πρώτο. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα, γιατί συνεχίσαμε. Πήγαμε μετά δίπλα στο δημοτικό, πήγαμε στο γυμνάσιο, μετά μεταβήκαμε στην Κάλυνο, όπου πήγαμε και εκεί σε τρία σχολεία με τον υπουργό. Και αισθανθήκαμε όμορφα, γιατί είδαμε τη ζεστασιά, είδαμε την αισιοδοξία, είδαμε τα χαμόγελα των νέων παιδιών, των παιδιών που μεγαλώνουν στα νησιά μας. Και αυτό μας έδωσε μεγάλη ελπίδα και μεγάλη δύναμη. Γιατί τα παιδιά μας, ξέρετε, αυτά τα παιδιά μας, τα νούμερα τα οποία δημιουργούν και φτιάχνουν, τα αποτελέσματα που έχουμε από τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι τρομερά, είναι απίστευτα, είναι ασύλληπτα. Αν σκεφτείτε ότι τα περισσότερα σχολεία μας τα τελευταία χρόνια έχουν λίγους μόνιμους καθηγητές και περισσότερους οι οποίοι έρχονται αναπληρωτές, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο άλλος να μην ενδιαφέρεται, να μην δίνει τη σημασία που πρέπει να δώσει στα παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως η ζεστασιά και η φιλοξενία των κατοίκων των νησιών και τους αναπληρωτές τους κερδίζει, και αυτό τους έχουμε συνέχεια και συνέχεια κοντά μας. Και επίσης βγάζουμε παιδιά τα οποία δίνουν ότι θέλουν να παράγουν, να δημιουργήσουν, να μάθουν, να αποκτήσουν τεράστιες γνώσεις και να συνεχίσουν. Γι' αυτό τα αποτελέσματα των λυκείων της Λέρου και της Καλλίμνου, αλλά όλων των Δωδεκανήσων, είναι από τα καλύτερα σε όλη την Ελλάδα. Κέρδισε το κοινό, πιστεύετε, των νησιών η κυρία Κεραμέως, γιατί ήσασταν από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή κοντά της. Είδατε τι έγινε, και εγώ δημοσιογραφικά θα πω ότι ήταν ασύλληπτο το πόσο, θα έλεγα, πίστηκαν. Γιατί γνωριζόμαστε καλά στο νησί, και οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές και όλοι, ότι αυτή η υπουργός είναι δική μας υπουργός. Το είδα αυτό λοιπόν και εγώ, αγαπητέ Νίκο, που το λες και το ήμουν παρόν. Το σημειώνεις. Το λέγανε στα πηγαδάκια. Είναι σημαντικό αυτό. Πίστεψέ με, στη συνάντηση που κάναμε με τους εκπαιδευτικούς, τους πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες της Λέρου, θεωρούσα ότι θα υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σου είναι έντονα ή κάποιες διαμαρτυρίες, οτιδήποτε. Ειλικρινά, η κουβέντα που ήταν πάρα πολύ καλή. Να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, στις κυρίες και στους κυρίους που είναι της εκπαίδευσης στη Λέρο. Ήταν πάρα πολύ σοβαρή,
πάρα πολύ υπεύθυνα τοποθετηθήκανε, πάρα πολύ σωστά αυτά τα οποία είπανε και δεν σου κρύβω ότι υπουργός στην κουβέντα που κάναμε συνέχεια ήταν ικανοποιημένη από το βαθμό εμπειρίας, γνώσεων που είχαν οι άνθρωποι της εκπαίδευσης στη Λέρο και κάλεσε πάρα πολλά θέματα τα οποία και εκείνη ίσως μπορεί να μην τα έχει προλάβει να τα δει ή να τα εμβαθύνει. Είναι σημαντικό που έλεγε, ξέρετε, πείτε μου, δεν τα ξέρω όλα, πείτε μου να σημειώσω. Είναι ναι, είπε μερικά πράγματα που δεν τα λέει εύκολα ένας πολιτικός. Αυτή είναι η πολιτική που μας έχει μάθει και θέλει πραγματικά και ο λαός μας, αλλά είναι πολιτική η οποία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, κάνει πράξη καθημερινά. Ένας από τους λαγούς, από ό,τι φαίνεται. Ήδη και στις δημοσιοποίησεις είναι και τρίτη, κυρία Κεραμέο, η προτίμηση. Και θα έλεγα ένας από τους λαγούς του κ. Μητσοτάκη που έβγαλε ξαφνικά, όχι να τη γνωρίζει πολλοί κόσμος, κατά ψέματα, και είδα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτό το δύσκολο, το ευαίσθητο κομμάτι που λέγεται παιδεία, που συνέχουμε έχουμε καταλήψεις, φωτιές και πυρκαγιές, πώς πάει ξαφνικά να στρωθεί. Δεν λέω ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Όχι, δεν λύθηκαν τα προβλήματα, αλλά είμαστε σε ένα σωστό δρόμο. Και δεν είναι μόνο η υπουργός μας, η αγαπητή Νίκη Κεραμέως, είναι και η υπουργός Ιωσήφια Ζαχαράκη, είναι και ο κύριος Ζηγαλάκης, οι οποίοι ασχολούνται σοβαρά με τα επιτελεία τους σε βάθος. Ξέρετε, μιλούσαμε καθημερινά μαζί τους. Εγώ, ειδικά με την υφυπουργό του κυρία Ζαχαράκη και τα θέματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας που είναι και υπεύθυνη, μιλούσα σχεδόν σε καθημερινή βάση 2 και 3 και 4 φορές. Όπου και να ήταν. Ό,τι και να έκανε, σε όποια συνάντηση και να ήταν, μου απαντούσε άμεσα ή απαντούσε η συνεργάτη του, η διευθύντριά τη ή κάποιο συνεργάτη τη, για να δει το αίτημα ή τι πρόβλημα υπάρχει για να προχωρήσουμε να το λύσουμε. Και έτσι πιστέψαμε, είχαμε μεγάλη επιτυχία στην αναπλήρωση. Τα κενά στο δωδεκάνησο είναι πάρα πολύ λίγα σε αντίθεση με άλλες χρονιές που είχαμε τεράστια προβλήματα μέχρι τις γιορτές. Ήδη σήμερα που μιλάμε, τοποθετούνται και καλύπτονται τα υπόλοιπα κενά. Και νομίζω πως από 1 Οκτωβρίου, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει πλέον σχεδόν, θα είμαστε στο 100% της πλήρης λειτουργίας όλων των μονάδων. Είναι λίγο παράτυπο να το πεις, όμως θα ισχύσει ότι πάμε στον χώρο της παιδείας για μια φυσιολογική χρονιά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι επίτευγμα ή πρέπει να πανηγυρίζουμε ή να κλαίμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι πάμε να έχουμε μια χρονιά με δασκάλους, καθηγητές σε όλα τα σχολεία του νησιού μας. Πέσαμε πάνω και της χώρας μας. Και ακόμα τμήματα, π.χ. για παράδειγμα στο ΕΠΑΛ της ΚΟ, που είχαμε μια καθημερινή επικοινωνία με τον Φίλιππο τον Παπα-Νικολάου, τον διευθυντή του ΕΠΑΛ. Κάποια τμήματα τα οποία είτε γίνανε λάθος από το μηχανογραφικό, είτε ήταν λίγα τα παιδιά, καταφέραμε για να δώσουμε το δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν, να τα λειτουργήσουμε με πρωτοβουλία και με πίεση που υπήρχε από την πλευρά τη δικιά μας και βέβαια στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τη Σοφία Ζαχαράκη, την οποία την υφυπουργό την ευχαριστώ δημοσίως, γιατί ήταν πραγματικά από πάνω σε όλα τα θέματα και δοθήκαν λύσεις και δώσαμε τη δυνατότητα στα παιδιά του ΕΠΑΛ της ΚΟ να μείνουν εκεί και να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν και γνωρίζανε και ενδιαφερόντουσαν. Και στο επίπεδο που πρέπει. Να ξεκινήσουμε και να στηθούμε το Μάρτιο να βάλουμε εργαστήρια. Το οποίο ή θα έπρεπε να κάνουν κάτι άλλο ή θα έπρεπε να πάνε στο ΕΠΑΛ της Καλλίμνου της ΡΟΤ, το οποίο είναι πολύ δύσκολο γιατί μπαίνει σε άλλες λογικές. Κάτι το οποίο είναι ένα από τα θέματα της νησιωτικότητας, το οποίο ξέρετε στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν μπορούν ακόμα να το αντιληφθούν. Δεν μπορούν οι συμμαθητές να το αντιληφθούν όταν μιλάνε για Βέρε, Νάουσα ή γύρω μεγάλες πόλεις που υπάρχουν ή στην Επέλα, Γιαννιτσά και Έδεσα που σου λένε εκεί κρύα βρύση. Σου λένε τι έγινε, το υπάρχει το δικό μας, δεν έχει αυτό το τμήμα. Πάμε στα 10 λεπτά με το αυτοκίνητο, είσαι εκεί, περνάει το τέλος, παίρνει και πας. Αυτό εδώ δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπα, εγώ ξεκινάω τώρα τη συζήτηση και θέλω να βάλω σαν πρώτο θέμα κάτι που ξεκινάει από εσάς τον ίδιο. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια προσωπικά στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε δώσει τα διαπιστευτήριά σας σε πολύ δύσκολα γήπεδα και οι φήμες λένε ότι τα έχετε καταφέρει πολύ καλά. Τώρα, είστε ένας βουλευτής, εγώ το πω όπως το αισθάνομαι, γιατί έτσι μου αρέσει να επικοινωνώ και με τον κόσμο μας. Ένας βουλευτής που πρωτίστως έχετε πολλούς φίλους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που η κοινωνία έστειλε το φίλο, τον δικό τους άνθρωπο, στη Βουλή για να διεκδικήσει για αυτούς. Θα ήθελα ειλικρινά να μου πείτε, αυτές τους πρώτους μήνες, σαν πλέον βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πιστεύετε ότι μπορεί να σταθεί ένας άνθρωπος μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας πίσω του όλες αυτές τις δουλειές που τρέχετε εσείς, τις οικογένειες, πώς μπορεί να συνεπάρξει αυτό το πράγμα? Διότι λίγο πριν θα το πούμε, συζητούσαμε και μου λέτε: έχω 15 μέρες να πάω στη δουλειά μου. Και σου λέω: ρε φίλε, εντάξει, 15 μέρες να πάω στη δουλειά. Ωραία, και τι γίνεται η δουλειά, και τι γίνεται το άπ, και τι γίνεται και η Βουλή. 15 μέρες να πάω στο σπίτι μου, 20 μέρες να πάω στη δουλειά. 20 μέρες, εντάξει. 15 μέρες να πάω σπίτι να δω την οικογένειά μου. 20 μέρες. Είμαι με μια τεράστια βαλίτσα και με νησί-νησί, γιατί πραγματικά θέλω να δείξω στον κόσμο ότι είμαστε κοντά τους.
συζητάμε μαζί τους, τους ακούμε, αφουγκραζόμαστε τα θέματα για να μπορέσουμε μετά εμείς αυτές οι αποσκευές που έχουμε, οι βαλίτσες, να είναι γεμάτες βαλίτσες με αισιοδοξία, με δύναμη και με λύσεις, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε στην Αθήνα για να καταφέρουμε αυτές να τις κάνουμε νομοθεσία, να τις κάνουμε νομολογία, να τις κάνουμε πράξη, έτσι ώστε να δώσουμε πραγματικά την καθημερινότητα του πολίτη, να την κάνουμε καλύτερη, για να τους δώσουμε το χαμόγελο στα στόματά τους και ειλικρινά να πούνε ότι αξίζει που αυτοί οι άνθρωποι μας εκπροσωπούν και αξίζει που εγώ τόσα χρόνια αγωνίζομαι και παραμένω στη Λέρο, στους Λειψούς, στο Γαθονήσι, στην Κάσο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γεννάω στο ερώτημά σας. Το είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι παίρνουμε ενέργεια. Σε έκανα την ερώτηση, Ιαννή, σας τώρα. Ένας άνθρωπος που καθόταν σπίτι του. Είναι πολύ δύσκολο, σας το λέω. Πήγαινε για ψάρεμα. Είστε ένας άνθρωπος που ξέρω πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχω κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες σε επιχείρηση όπως ξέρετε και εσύ ο ίδιος άνθρωπος αγοράσεις κι εσείς, πρέπει να είσαι από πάνω, να τις μανατζάρεις, να τις παρακολουθείς, να τις συντονίζεις. Ακόμα και το η καθημερινή παρουσία σου είναι αναγκαία για το πουσάρισμα, για το χτύπημα στην πλάτη που κάνεις έναν συνεργάτη σου, να το στηρίξεις. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στην αγορά, ξέρετε, σε μια επιχείρηση δεν είναι μόνο τα θέματα της επιχείρησης, είναι και τα προσωπικά τους θέματα, τα οποία και σε αυτά ακόμα μπορεί να εσύ να πρέπει να πέσεις από πάνω. Όταν θέλεις να δείξεις ότι στην επιχείρησή σου είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και όλοι παλεύουμε γιατί αυτή η επιχείρηση είναι το δεύτερο σπίτι μας. Και αυτή είναι η νοοτροπία και του κ. Μητσοτάκη και του όλων μας. Γιατί το έχουμε πει και το έχουμε φωνάξει. Ο επιχειρηματίας πρέπει να αντιληφθεί πως ο σημαντικός παράγοντας στην επιχείρησή του είναι ο άνθρωπος. Αν δεν στηρίξει τον άνθρωπο, θα έχει πρόβλημα η ίδια του επιχείρηση. Δεν θα είναι σε στιβαρά πόδια πάνω, θα είναι πάνω σε ξύλινα πόδια, τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να καταρρεύσουν. Ο άνθρωπος είναι το Α και το Μ. Παντού. Και το λέω παντού γιατί στην Ελλάδα η βιομηχανία μας βαριά είναι όλη η εντάσσεω εργασίας. Όλοι. Είτε λέγεται τουρισμός, είτε λέγεται βιοτεχνίες, μικρές ή μεσαίες, είτε λέγεται υπηρεσίες, οτιδήποτε. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καθημερινά διαχειρίζεται ένα κομμάτι της επιχείρησής σου ή ένα μέρος αυτής. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να έχεις παρουσία στην επιχείρηση. Για μένα λοιπόν είναι στενάχωρο το ότι δεν καταφέρω να είμαι κοντά στα δημιουργήματά μου, σε αυτά τα οποία έχω φτιάξει και έχω μεγαλώσει και έχω καταφέρει δόξα τόσο να πηγαίνω καλά. Και δώσει και πολύ προσωπικό χρόνο. Έχω δώσει πάρα πολύ προσωπικό χρόνο. Αρκετά. Τώρα, στο κομμάτι των media, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ δύσκολο πλέον. Έχω αφήσει βέβαια ανθρώπους ικανούς, δραστήριους, μια ομάδα ανθρώπων που είχα στο marketing, στο εμπορικό τμήμα, στην ανάλυση και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που δίνει ένας μηδιακός όμιλος και παράλληλα στις νέες στην ανάπτυξη την οποία μπορεί να κάνει. Έχω αφήσει εκεί τους συνεργάτες μου, τους οποίους δεν σας κρύβω πως δεν μπορώ μία φορά το 15ήμερο ή μία φορά το μήνα να τους βλέπω για να ακούω τι κάνουν, να βλέπω τι γίνεται και πίστεψέ με ότι ακόμα και τώρα ασχολούμαι, τους βοηθάω, πανεβαίνω, παρόλο που δεν ανήκω, αλλά τους στηρίζω γιατί ένα κομμάτι, ένα μηδιακό μαγαζί, κάποιες εφημερίδες, κάποια site, τα οποία τα έτσι από την αρχή μαζί με την ομάδα και σαν τις μέρες ομάδας, είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να πεις ότι δεν ανήκω σε αυτήν την ομάδα. Σας τρομάζει το γεγονός ότι μπορεί σε αυτό το τέλος της τετραετίας ο Γιάννης ο Παπάς να είναι ένας βουλευτής που πραγματικά να έχει κερδίσει την κοινωνία, να έχει πείσει ότι ήρθε εκεί από αγάπη, από μεράκι για τα νησιά του, για τους φίλους του, για την κοινωνία, για τον κύκλο του, αλλά να έχει πληρώσει ένα τίμημα στο προσωπικό όσον αφορά τη δουλειά του? Σας τρομάζει αυτό? Ξυπνάτε με αυτή την έννοια, με αυτή την αίσθηση ότι μπορεί κοιτάξτε εκεί να πετύχουμε, αλλά και τι κάνουμε? Κοιτάξτε, γιατί το ξαναλέω, εγώ να σας θυμίσω, είναι η πέμπτη φορά που έρχεστε στη Λέρο. Μέσα σε διάστημα 2,5 μήνων, η πέμπτη φορά, βάζω και τις μερικές ώρες με το αεροπλάνο. Άρα, πέντε φορές τη Λέρο, φαντάζομαι πως θα έχετε πάει στην Κόκκο, στη Ρόδο και πώς θα ήταν τα νησιά. Είμαι κάπως έτσι, στη Ρόδο είμαι σχεδόν κάθε εβδομάδα. Στην Κόκκο έχω πάει 3 φορές. Στην Κάλυμνο ήμουνα 3 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Κάλαπαθο Κάσο έχω πάει από 2 φορές. Στο Καστελόριζο που είχαμε. Δηλαδή, σχεδόν έχω πάει παντού. Στο μόνο δηλαδή που δεν έχω πάει σαν στην παλιά, το οποίο το οργανώνω να πάω τέλειο Οκτωβρίου. Ναι, δεν με τρομάζει. Αυτό με τρομάζει και με στεναχωρεί και μου δημιουργεί μια πικρία. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι στο πρώτο κοδούσμα πραγματικά δάκρυσα. Το εννοώ, δεν το λέω έτσι για να το ακούσουν ή να συγκινήσω κάποιους. Μιλάμε ειλικρινά και μιλάμε καθαρά μέσα από την καρδιά μας, από την ψυχή μας. Πραγματικά δάκρυσα γιατί έβλεπα τα παιδιά μου τα οποία δεν ήμουν κοντά τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο με στεναχωρεί πιο πολύ απ' όλα. Επιστεύω ότι θα τους δώσετε από τώρα υπόσχεση του χρόνου όπου και να είναι ο μπαμπάς, ο βουλευτής θα είναι κοντά. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, να το πάρουμε και έτσι λίγο, να το πάμε και έτσι. Γιατί είμαστε και άνθρωποι στο φινάλι. Το να είναι ο βουλευτής μπαμπάς στο κοινοβουλίο που χτες μπορεί να ήταν με τον πρωθυπουργό, προχτές με τον άλλο υπουργό και να είναι να το βλέπω σηματής, είναι και για τα παιδιά σας, ξέρετε. Όπως και είναι. Παιδιά είναι. Είναι. Μια υπέρτα. Είναι. Ένα ρεύμα. Μπαμπάς. Εύχομαι να μην θέλει υπουργός
ήρθε υπουργός πάλι του χρόνου ένας κάποιος από τα νησιά μας, γιατί έλεγα και πάλι θα αναγκαστώ. Όχι, θα αναγκαστείτε να σπάτε στο σχολείο το μεριόν. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό που έγινε, αλλά αν δεν είσαι ρόδι και κάποιον νησί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να παρατείνουν τις σπουδές τα παιδιά. Κάπως έτσι. Και η κόρη μου, ευτυχώς ήρθε το. Η κόρη μου είναι τώρα στην τελευταία τάξη του λυκείου, τελειώνει. Και ευτυχώς είχαμε τα ευχάριστα μηνύματα γιατί ήθελε να σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο σε ένα πολύ δικαιωμένο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και ήταν τα μηνύματα πρόσφατα ότι πέρασε. Οπότε είμαστε σε μια ευτυχία που ζούμε οικογενειακή χαρά γιατί ήταν κάτι το οποίο το παιδί, επειδή λέγαμε πριν τα παιδιά, ότι πρέπει να του δίνουμε το δικαίωμα να έχουν την άποψή του και να, όταν αισθάνεσαι ότι το παιδί σου θέλει γνώσεις, να το αφήνει όλο τον χρόνο τη αποκτά. Είχε την πορεία αυτή, την κατεύθυνση σε αυτό το κομμάτι από Δευτέρα σχεδόν γυμνασίου το έχει αποφασίσει. Οπότε ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ήρθε και. Γιατί είναι ένα στόχο ζωή. Ο στόχο ζωή είναι να επιτυχάνεται, φαντάζομαι. Δύο, οπότε είμαστε, θα υπάρχει μια μεγάλη εφορία. Δεν ξέρω αν σα τρομάζω ότι όλα τα θετικά τη οικογένεια παπά έρχονται μαζεμένα. Δεν ξέρω αν σα τρομάζει αυτά. Εκλογές. Γιατί κάποτε είχαμε όλα τα θετικά μαζί. Οπότε τουλάχιστον τώρα. Αλλάζει το κλίμα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρνάμε και αρχίζουμε να σοβαρεύουμε τη συζήτηση. Όχι τώρα βέβαια, αυτά δεν είναι πολύ σημαντικά και να σα πω την αλήθεια. Εγώ όταν μιλάει ένα πολιτικό για τη ζωή του, την οικογένεια, θεωρώ το υπέρτατο. Γιατί κάποιοι πολλέ φορέ κρύβονται και συμπεριφέρονται σαν μην υπάρχουν οικογένειε. Και για μένα σε αυτά τα θέματα είναι πολύ βασικά, γιατί είμαστε άνθρωποι εδώ τη καθημερινότητα όλοι. Θα πάμε λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και πάμε να ξετυλίξουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρο. Κύριε Παπά, και θέλω να προετοιμαστείτε γι' αυτό, για τα πράγματα που έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά και για πράγματα που πρέπει να σα πω περιμέναμε μια διαφορετική αντιμετώπιση και δεν τη βλέπουμε. Πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, μένετε κοντά μας, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.